Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ιδιαίτερη χαρά και η τιμή που μου προσκάλεσε η οργάνωσή μου, η οργάνωση μελών ΣΥΡΙΖΑ Μπελοκήπων, να κάνω την αρχική τοποθέτηση σε αυτή την συζήτηση την οποία θα ακολουθήσει. Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση διεξάγεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρούσα συγκυρία, γιατί τις τελευταίες μέρες, από την προηγούμενη Πέμπτη συγκεκριμένα, όπως υποθέτω γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ξεκίνησαν να έρχονται στην Βουλή προς ψήφιση τα μέτρα ελάφρυνσης. Οι εξαγγελίες δηλαδή του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι οποίες, αν θέλετε, με συμβολικούς αλλά και με πραγματικούς, με υλικούς όρους, μας οδηγούν στη νέα μεταμνημονιακή φάση. Νομίζω όμως ότι πριν μιλήσουμε και πριν συζητήσουμε για αυτήν την νέα περίοδο και τις προκλήσεις αλλά και τις δυνατότητες που διανοίγονται σε αυτή, πρέπει πάντα να ξεκινάμε από το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Γιατί πολλές φορές και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι προσπαθούν να παρουσιάσουν την σημερινή συγκυρία, τις τελευταίες εξελίξεις, την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, ως περίπου μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Όμως δεν ήταν και δεν είναι καθόλου έτσι. Και εμείς αυτό πρέπει πάντα να το επισημαίνουμε, πρέπει πάντα να το έχουμε στο μυαλό μας. Η έξοδος από τα μνημόνια δεν ήταν κάποιο φυσικό φαινόμενο. Ήταν το αποτέλεσμα ακριβώς της πολιτικής δουλειάς που έκανε η παρούσα κυβέρνηση τα τελευταία 3,5 χρόνια. Δουλειά η οποία εδράζεται πάνω ακριβώς στους βασικούς πυλώνες πολιτικής για τους οποίους μας εξέλεξε άλλωστε ο ελληνικός λαός το Σεπτέμβριο του 2015. Και αυτό αφορά κυρίως τρία επίπεδα. Πρώτον, την υλοποίηση μιας δύσκολης επώδυνης συμφωνίας μετά από τον συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε το καλοκαίρι του 2015. Μια συμφωνία την οποία εμείς αμέσως φέραμε στον ελληνικό λαό προς επικύρωση και οδηγήσαμε τη χώρα σε εκλογές, χωρίς να κρύψουμε τις δυσκολίες, χωρίς να κρύψουμε τα σημεία της πλευρές αυτής της συμφωνίας, οι οποίες για μας ήταν όχι απλώς δύσκολες, αλλά και εκτός της προγραμματικής μας θέσης, αλλά θεωρήσαμε ότι πλέον, εφόσον είχαμε αυτή τη συμφωνία στα χέρια μας, έπρεπε αυτή η συμφωνία να υλοποιηθεί. Αυτός ήταν ο πρώτος, αν θέλετε, πυλώνας αυτής της δουλειάς. Ο δεύτερος όμως έχει να κάνει με αυτό το οποίο μας κάλεσε ο ελληνικός λαός να κάνουμε, τι δηλαδή, τη διαρκή διαπραγμάτευση. Το γεγονός λοιπόν ότι παρότι υπήρχε αυτή η συμφωνία και βεβαίως με συσχετισμούς αρνητικούς για την κυβέρνησή μας, συνεχίσαμε τα επόμενα 3-3,5 χρόνια την διαπραγματευτική προσπάθεια σε μια σειρά από πολύ κρίσιμα πεδία της πολιτικής, τα εργασιακά, τα κόκκινα δάνεια, την ενέργεια, τα ζητήματα της πρόνοιας, και καταφέραμε να βελτιώσουμε, να λιάνουμε, ακόμα και να αντιστρέψουμε μέτρα τα οποία αρχικώς είχαν μπει στη συμφωνία και τα οποία καθιστούσαν πολύ δύσκολη την υλοποίησή της, είναι νομίζω μια πολύ σημαντική πλευρά αυτής της πολιτικής. Και βεβαίως, ο τρίτος πυλώνας, προσπαθώ να τα πω όσο πιο συνοπτικά γίνεται για να έχουμε μετά το χρόνο να κάνουμε και συζήτηση. Ο τρίτος πυλώνας αυτή τη δουλειά είναι αυτό το οποίο λέγαμε τότε και πρέπει να εξακολουθούμε να λέμε και σήμερα, να μην το ξεχνάμε ποτέ, το παράλληλο πρόγραμμα. Πολιτικές δηλαδή οι οποίες δεν εντάσσονταν σε όλο αυτό το μνημονιακό πλαίσιο, πολιτικές που έχουν να κάνουν με την παιδεία, με την υγεία, με το κοινωνικό κράτος, με το κράτος πρόνοιας. Πολιτικές οποίες επιχειρήσαμε σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον και καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να υλοποιήσουμε τα τελευταία 3,5 χρόνια. Όλο αυτό, αν θέλετε, το προγραμματικό πλέγμα μας έδωσε τη δυνατότητα ακριβώς και το διαβατήριο να βγούμε το καλοκαίρι του 2018, τον Αύγουστο του 2018, από τα μνημονιακά προγράμματα, να βγάλουμε τη χώρα επιτέλους από την Μνημονιακή Επιτροπία και μάλιστα με την κοινωνία όρθια. Και αυτό είναι κάτι, νομίζω, το οποίο ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε και αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία αλλά και παρακαταθήκη της κυβέρνησής μας για το επόμενο διάστημα. Τώρα, βεβαίως, πλέον, σε αυτή τη νέα φάση, έχουμε τη δυνατότητα να ανακτήσουμε την πολιτική πρωτοβουλία. Γιατί, κακά τα ψέματα, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο πολιτευτήκαμε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είχε να κάνει με αυτό το πολύ δυσμενές καθεστώς επιτροπίας. Τώρα, λοιπόν, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, πρέπει πάρα πολύ γρήγορα, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το διάστημα, να σηματοδοτήσουμε το πέρασμα σε αυτή τη νέα φάση.
Όπως όμως δεν ήταν καθόλου δεδομένη η έξοδος από τα προγράμματα και η επιτυχία μας εκεί που άλλοι πριν από μας απέτυχαν, άλλο τόσο και θα έλεγα ακόμα περισσότερο δεν είναι καθόλου δεδομένος και ο δρόμος θα ακολουθήσει η χώρα, η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Με αυτή την έννοια, τα διλήμματα τα οποία τίθενται μπροστά μας από εδώ και πέρα μπαίνουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση από ό,τι μέχρι σήμερα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι διλήμματα τα οποία επανατοποθετούν τις διαχωριστικές γραμμές στο πολιτικό πεδίο. Ξαναβάζουν δηλαδή τα διλήμματα μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, μεταξύ συντήρησης και προόδου, μεταξύ της δυνατότητας να ακολουθήσουμε μια άλλη διαφορετική πολιτική ή να μείνουμε στις πολιτικές λιτότητες οι οποίες κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια. Και με αυτήν την έννοια, μπροστά μας βλέπουμε να ξεδιπλώνονται δύο απολύτως ανταγωνιστικά μεταξύ τους σχέδια. Από τη μία, η προσπάθεια της σημερινής κυβέρνησης, κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Γιατί εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η κρίση που ενέσχυψε το 2010 δεν είχε μόνο δημοσιονομική βεβαίως πλευρά, πτυχή, αλλά είχε να κάνει και με την χρεοκοπία ενός ολόκληρου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο έφτασε στα όρια του. Και με αυτή την έννοια, η προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση, η προσπάθεια για την αλλαγή ενός χρεοκοπημένου παραγωγικού μοντέλου, αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της πολιτικής δουλειάς. Και βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τις δυνάμεις της εργασίας στον πυρήνα ακριβώς αυτής της προσπάθειας. Άρα, οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την επαναφορά του κατώτατου μισθού, για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για την καταπολέμηση της αδήλωτης και μαύρης εργασίας, έχουν ακριβώς να κάνουν με αυτήν την προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Εμείς δεν βλέπουμε την ανάπτυξη και την εργασία ως δύο διακριτές αντιπαρατηθέμενες έννοιες, αλλά ακριβώς η εργασία πρέπει να είναι στον πυρήνα αυτής της νέας ανασυγκροτητικής προσπάθειας. Ταυτόχρονα, για μας πολύ μεγάλη σημασία, και εδώ επίσης είναι μια πολύ σημαντική διαφορά με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, έχει η ενίσχυση του δημοσίου. Η ενίσχυση του δημοσίου και ως πυλόν, αν θέλετε, κοινωνικής προστασίας, ως δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, αλλά ταυτόχρονα και με την αναπτυξιακή προοπτική που κατά τη γνώμη μας πρέπει να έχει το δημόσιο. Και βεβαίως αυτό συνδέεται και με την προσπάθεια για την οικοδόμηση για πρώτη φορά ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους. Οι πολιτικές παρεμβάσεις λοιπόν στην παιδεία, για παράδειγμα, στα ζητήματα των προσλήψεων των καθηγητών, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στην υγεία με την κάλυψη των ανασφάλιστων, με τη δημιουργία της μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για την πρωτοβάθμια υγεία, έχουν ακριβώς να κάνουν με τη δημιουργία επιτέλους στη χώρα μας ενός σοβαρού κοινωνικού κράτους. Και βεβαίως όλη αυτή η προσπάθεια έχει και τη θεσμική της διάσταση. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό το οποίο εμείς ισχυριζόμαστε είναι ότι η κρίση των τελευταίων χρόνων, πέρα από τις οικονομικές και κοινωνικές της πολύ σοβαρές επώδυνες για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού επιπτώσεις, ήταν και μια κρίση θεσμών. Ήταν μια κρίση η οποία οδήγησε στα όρια του και τον τρόπο λειτουργίας του κοινοβουλευτικού μας συστήματος. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για την θεσμική θωράκιση, για τη διεύρυνση της δημοκρατίας, για την ενίσχυση συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, η οποία παίρνει σάρκα και οστά μάλιστα αυτές τις μέρες και με την συνταγματική αναθεώρηση, έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα της αντιστροφής αυτής του θεσμικού ευτελισμού που ζήσαμε στα χρόνια του Μνημονίου. Και βεβαίως, τέλος, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ένα ακόμα πεδίο στο οποίο είναι πάρα πολύ ευδιάκριτες οι διαφορές, θα έλεγα, οι διαφορετικές αξιακές προσεγγίσεις που έχουμε με τις δυνάμεις αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να είναι τα επόμενα χρόνια πυλώνα σταθερότητας αλλά και συνανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή μας. Και η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Και βεβαίως, κορονίδα, αν θέλετε, αυτής της πολιτικής είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Μια συμφωνία η οποία επιλύει ένα ζήτημα δεκαετιών, το επιλύει με έναν τρόπο εθνικά επωφελή, αλλά και με έναν τρόπο, και αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, βιώσιμο για την ευρύτερη περιοχή. Νομίζουμε ότι είναι μια συμφωνία η οποία πέρα από τις διπλωματικές και οικονομικές της, αν θέλετε, προεκτάσεις, δηλώνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά
και αυτό έχει να κάνει και με τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο τελευταίο διάστημα, τις αξιακές, τις ταυτοτικές, αν θέλετε, διαφορές που έχουμε με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μιας και μίλησε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πω ότι απέναντι σε αυτό το σχέδιο το οποίο μόλις σας περιέγραψα όσο πιο συνοπτικά γίνεται, εκτιλήσεται ή περιγράφεται ένα άλλο σχέδιο, ανταγωνιστικό σχέδιο, και νομίζω ότι θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος, γεια σου Νίκο, να ισχυριστούμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει σχέδιο. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι το σχέδιο της αντιπολίτευσης και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρα πολύ σαφή ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Αν έπρεπε να το συνοψίσω σε μία και μόνο φράση, θα έλεγα ότι είναι η συνέχιση του μνημονίου με άλλα μέσα. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια να παντρευτούν σκληρά νεοφιλελεύθερες πολιτικές, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση των δημόσιων δαπανών και η συρρήκνωση του δημόσιου τομέα, όπως είναι οι προτάσεις, οι ακραίες προτάσεις που ακούμε περί ασφαλιστικού συστήματος Πινοσέτ, όπως είναι η συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους και η επαναφορά του μνημονιακού κανόνα προσλήψεων αποχωρήσεων από το δημόσιο 1 προς 5, τη στιγμή που εμείς δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 1 προς 1. Και όλα αυτά, αυτή αν θέλετε η αντίληψη και βεβαίως και στο πεδίο της οικονομίας η λογική του trickle down, δηλαδή τι, ότι αυτή τη στιγμή σημασία έχει να προσφέρουμε φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις στο κεφάλαιο για να υπάρξουν αναπτυξιακοί ρυθμοί, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα έχει αυτό για την κοινωνική πλειοψηφία και για τα εργατικά στρώματα. Και όλα αυτά βεβαίως συνδυάζονται με μια πολύ σαφή ακροδεξιά αναδίπλωση στα εθνικά θέματα, στο προσφυγικό, στα θέματα ασφάλειας, αλλά και στα θέματα ατομικών δικαιωμάτων, κατά το πρότυπο του Όρμπαν, του Κούρτς και του Σαλβίνη στην Ευρώπη. Είναι νομίζω λοιπόν πάρα πολύ σαφείς οι διαχωριστικές γραμμές, σαφείς αν θέλετε οι διαφορετικοί κόσμοι τους οποίους εκπροσωπούμε με τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και μιας και αναφέρθηκα στους ηγέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτού του ρεύματος ακροδεξιού νεοφιλελευθερισμού, να πω ότι το επόμενο διάστημα έχουμε μπροστά μας κάποιες πολύ σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις. Μία από αυτές είναι οι ευρωεκλογές. Και νομίζω θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε ότι οι ευρωεκλογές του 2019 είναι μία ακόμη εκλογική αναμέτρηση ευρωπαϊκών εκλογών όπως αυτές οι οποίες προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι μια αναμέτρηση, θα έλεγα, ταυτοτική για την Ευρώπη, υπαρξιακή για το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης. Και με αυτή την έννοια, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται τα αντιπαρατηθέμενα στρατόπεδα και οι προσεγγίσεις οι οποίες αναπτύσσονται απέναντι στην, θα έλεγα, αιμονή του Ευρωπαϊκού Κέντρου σε πολιτικές λιτότητας, ποιες είναι οι δύο εναλλακτικές που αναπτύσσονται. Η μία είναι μια προοδευτική αριστερή εναλλακτική, η οποία μιλάει για περισσότερο κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη, για ανάπτυξη με ανθρώπινους όρους στην Ευρώπη, για επαναφορά, αν θέλετε, στις αρχικές συντηρητικές αξίες της αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Και από την άλλη βλέπουμε μια λογική η οποία δυστυχώς το τελευταίο διάστημα γίνεται όλο και πιο ισχυρή σε πάρα πολλές χώρες. Μια λογική η οποία ως απάντηση, αν θέλετε, σε αυτόν τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό δεν αποτάσσει τον νεοφιλελευθερισμό, αλλά αντιθέτως τον παντρεύει με μια λογική ενίσχυσης ακροδεξιών, ξενοφοβικών, ρατσιστικών τάσεων σε πάρα πολλές χώρες. Νομίζω ότι αυτή είναι μια, ίσως η πιο καθαρή ιδεολογική μάχη που έχουμε δώσει εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι μια μάχη για μας, για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα προνομιακή. Γιατί ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια κατόρθωσε να γίνει εκείνη η δύναμη στην Ευρώπη, μαζί και με άλλους βεβαίως, όπως είναι οι Πορτογάλοι σοσιαλιστές και οι δυνάμεις της αριστεράς, του Μπλόκου και του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Πορτογαλία,
που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια δημιουργίας ενός μετόπου απέναντι στην επέλαση της ακροδεξιάς. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε με ιδεολογικούς και πολιτικούς όρους και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το είδαμε και τις τελευταίες μέρες και με την περιοδία του Πρωθυπουργού σε χώρες Ευρώπης, προσβλέπουν αυτοί, αν θέλετε, στον ΣΥΡΙΖΑ να παίξει, αυτοί εννοώ οι ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και ήταν, νομίζω, πάρα πολύ σαφής η αντίστοιξη το Σαββατοκύριακο που μόλις μας πέρασε. Από τη μία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, του Μεγάλου Κόμματος Ελληνικής Αριστεράς, να μιλάει σε ακροατήριο σοσιαλδημοκρατών στην Ευρώπη και αυτοί να την αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη, αν θέλετε, ελπίδα του προοδευτικού μετώπου στην Ευρώπη, και την ίδια στιγμή να βλέπουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, από την Καστοριά να χρησιμοποιεί έναν ακραία δημαγωγικό, ακροδεξιό, ξενοφοβικό λόγο. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να γίνει πιο ευδιάκριτη η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο αντιλήψεων και μεταξύ των δύο του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονται και οι Ευρωπαίοι τα πράγματα και πώς εξελίσσεται η πολιτική μάχη στη χώρα μας. Αυτή λοιπόν είναι μια τεράστια μάχη την οποία πρέπει να δώσουμε όλες μας δυνάμεις. Μια επίσης πολύ σημαντική μάχη που έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, και αυτό ενδεχομένως δεν έχει γίνει από όλους μας πλήρως κατανοητό, και εδώ και στη μάχη των ευρωεκλογών στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών συγκρούονται δύο εντελώς διαφορετικά σχέδια. Και νομίζω ότι και η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και οι παρεμβάσεις που έγιναν από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα μετά τη ΔΕΘ σε σχέση με την αυτοδιοίκηση, έδειξαν ακριβώς ποιο είναι αυτό το σχέδιο, το οποίο εντάσσεται στη συνολική νεοφιλελεύθερη λογική περί μείωσης των δημόσιων δαπανών, άρα οικονομικής αφέμαξης και απόσυρσης του κράτους από την συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωσή του να χρηματοδοτεί τους φορείς αυτοδιοίκησης, από μια διαιώνιση της υποστελέχωσης που αυτή τη στιγμή αποτελεί το βασικό πρόβλημα όλης αυτοδιοίκησης. Ρωτήστε όποιον θέλετε από τους αυτοδιοικητικούς, ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, θα σας πει ότι το βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν είναι αυτή η πολύ μεγάλη υποστελέχωση η οποία υπήρξε τα χρόνια του μνημονίου. Αντιθέτως, ακούσαμε και μόλις προχθές τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι δεν χρειάζονται προσλήψεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και βεβαίως, πού οδηγεί όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια για συνεχή ουσιαστικά υποβάθμιση των λειτουργιών της αυτοδιοίκησης, αναγκαστικά οδηγεί στην ιδιωτικοποίησή της. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει η αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, τις λειτουργίες, οι οποίες πρέπει να φέρει σε πέρας. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη λογική έρχεται το δικό μας σχέδιο. Εμείς λέμε ότι τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης είναι σε όλους γνωστά, είναι δεδομένα, έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με τα ζητήματα της χρηματοδότησης. Εκεί έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά, και παρότι βεβαίως το δημοσιονομικό πλαίσιο παραμένει αρκετά ασφυκτικό, με αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων κατά 5% το 2018, επιπλέον αύξηση 5% θα υπάρξει για το 2019, και με τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, νέων εργαλείων για την αυτοδιοίκηση, όπως είναι τα προγράμματα Φιλόδημος, τα οποία ήδη, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως, αντιμετωπίζονται πάρα πολύ θετικά από τους φορείς αυτοδιοίκησης, όχι απλώς γιατί τους δίνουμε επιπλέον λεφτά, γιατί έχουν πρόσβαση σε επιπλέον χρηματοδότηση, αλλά ακόμα περισσότερο γιατί έρχονται να καλύψουν βασικές ανάγκες αυτοδιοίκησης, έργα υποδομών, τα οποία δεν είχαν υλοποιηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, ακόμα και πριν από την κρίση. Και έρχονται αυτά τα προγράμματα να χρηματοδοτήσουν αυτοδιοίκηση στοχευμένα εκεί που οι ίδιοι φορείς αυτοδιοίκησης επισημαίνουν ότι υπάρχουν οι βασικές ανάγκες. Το ένα λοιπόν είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης. Το δεύτερο είναι το ζήτημα των νέων προσλήψεων. Εμείς εκεί λέμε ότι δεν δώσαμε τη μάχη του κανόνα ένα προς ένα τυχαία, ούτε τη δώσαμε απλώς για να δώσουμε μία ακόμη διαπραγματευτική μάχη. Είναι μια μάχη η οποία έχει πολύ απτό αποτέλεσμα, και επειδή ακριβώς η αυτοδιοίκηση είναι ένα από τα πεδία, όπως βεβαίως είναι και άλλα, η υγεία, η παιδεία, που αποτέλεσαν από τα μεγάλα θύματα της μνημονιακής κρίσης και των πολιτικών λιτότητας, πρέπει τώρα, και ήδη αυτό το κάνουμε πράξη, να προσπαθήσουμε
να προχωρήσουμε σε νέες προσλήψεις μόνιμου, σταθερού προσωπικού, για να σταματήσει και όλο αυτό το απαράδεκτο καθεστώς που επικράτησε όχι μόνο μέσα στην κρίση, αλλά και πριν από αυτή, των δεκάδων χιλιάδων συμβασιούχων, οι οποίοι κάλυπταν πολύ σημαντικές λειτουργίες και ανάγκες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως, πέρα από την στελέχωση, πέρα από τη χρηματοδότηση, εμείς έχουμε και κάτι άλλο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε στην αυτοδιοικητική μάχη με πολύ καλύτερους όρους από ό,τι μέχρι σήμερα. Και αυτό βεβαίως είναι η μεγάλη δημοκρατική μεταρρύθμιση του Κλισθένη. Ο Κλισθένης περιλαμβάνει μια σειρά από πολύ σημαντικές ρυθμίσεις για τη θεσμική υποστήριξη των φορέων της αυτοδιοίκησης, αλλά και για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε σε αυτό το οποίο έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, δηλαδή την αναπτυξιακή τους όθηση. Και περιλαμβάνει βεβαίως και την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Αυτό το οποίο για εμάς, για τις δυνάμεις αριστεράς, αποτελούσε πάγιο αίτημα και προγραμματική θέση, την καθιέρωση δηλαδή της απλής αναλογικής. Και νομίζω ότι τολμώ να πω ότι δεν έχει γίνει από όλους μας κατανοητό το τι ακριβώς σημαίνει η απλή αναλογική, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η απλή αναλογική δεν είναι απλώς μια αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Είναι μια εντελώς διαφορετική λειτουργία και ένας διαφορετικός τρόπος διεξαγωγής, όχι μόνο της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά μετά και διαχείρισης των αυτοδιοικητικών πραγμάτων. Με την έννοια ότι δίνει τη δυνατότητα σε δυνάμεις μέσα στις τοπικές κοινωνίες, σε φωνές οι οποίες μέχρι τώρα δεν ακούγονταν, σε κινήσεις, σε κινήματα των πολιτών, τα οποία βρίσκονταν εκτός των τυχών, να αποκτήσουν επιτέλους φωνή και με θεσμικό τρόπο και στο αυτοδιοικητικό παιχνίδι. Η απλή αναλογική αποτελεί πρόκληση για όλους. Αποτελεί όμως περισσότερο από όλους πρόκληση για εμάς. Για τις δυνάμεις αριστεράς, για τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και αυτός ο οποίος καθιέρωσε την απλή αναλογική. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ θαραλέοι στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης και εν όψη των επερχόμενων εκλογών, των σχημάτων τα οποία θα υποστηρίξουμε. Δεν μπορούμε να, αν θέλετε, να υποπέσουμε σε αυτό το οποίο εγώ ονομάζω δίδυμο σφάλμα. Από τη μία δηλαδή να πάμε σε ψηφοδέλτια χωρίς σαφές πολιτικό περιεχόμενο, χωρίς προγραμματικό στίγμα, μόνο και μόνο γιατί θεωρούν κάποιοι ότι μπορούν αυτά να είναι νικηφόρα, ή από την άλλη να πάμε σε καθαρά ψηφοδέλτια, αμιγώς δικά μας, για να μην ενδεχομένως μολυνθούμε από την όσμωση με άλλες δυνάμεις. Νομίζω ότι και οι δύο αυτές λογικές είναι ξεπερασμένες από τα ίδια τα πράγματα. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση να επικοινωνήσουμε με αυτές τις ζωντανές δυνάμεις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες προσδοκούν την έκφρασή τους και με θεσμικό τρόπο στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Και αν δεν είναι η αριστερά αυτή που θα το κάνει, ποιος θα το κάνει άραγε? Είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ξεπεράσουμε και τις ευκολίες με τις οποίες πολλές φορές και οι ίδιοι εμείς πολιτευόμαστε και να μπούμε σε αυτή την βάσανο της συζήτησης, της ανταλλαγής απόψεων, της κατάρτισης κοινών ψηφοδελτίων με πραγματικές όμως κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις από τα κάτω. Αυτά σε σχέση και με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και θα κλείσω βεβαίως και μία κουβέντα, αν με επιτρέπετε, για τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν στο τέλος τετραετίας το 2019. Και επειδή έχει γίνει και πολλή κουβέντα γιατί θα διεξαχθούν στο τέλος τετραετίας και γιατί η κυβέρνηση, παρόλες αυτές τις δυσκολίες, το ασφιχτικό πλαίσιο, την πίεση την οποία δέχεται από εξωγενείς παράγοντες, από μίντια κλπ, επιμένει ότι πρέπει να προχωρήσει μέχρι τέλους, νομίζω ότι πρέπει για μας να είναι απολύτως σαφές γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει γιατί τώρα που έχουμε βγει από τα μνημόνια, τώρα που έχει ξεκινήσει αυτή η μεταμνημονιακή περίοδος, είναι πάρα πολύ κρίσιμο, όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο, ούτε για την κυβέρνηση, αλλά για την ίδια την ελληνική κοινωνία, αυτές οι πολιτικές τις οποίες εμείς ονομάζουμε μέτρα ελάφρυνσης, μέτρα άρσης αδικιών του παρελθόντος, πρωτοβουλίες για τη θεσμική θωράκιση της δημοκρατίας, πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, να μην μείνουν ημιτελείς, να μην μείνουν στη μέση.
Με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ κρίσιμο να υπάρχει ο πολιτικός χρόνος μπροστά μας για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλες αυτές τις πολιτικές τις οποίες έχουμε σχεδιάσει και οι οποίες ήδη το τελευταίο διάστημα ξεκίνησαν να τίθενται σε ισχύ. Πάντως, αυτό στο οποίο νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε είναι ότι το δίλημα αυτό των εκλογών θα είναι ενδεχομένως πιο σαφές, πιο ευδιάκριτο από ποτέ. Θα επιστρέψουμε στο παρελθόν, στις πολιτικές, αλλά και στο πολιτικό προσωπικό εκείνο το οποίο έφερε τη χώρα στη χρεοκοπία, μας οδήγησε στο χείλος καταστροφής και τελικά μας έβαλε στα μνημόνια και την επιτροπία, ή θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με τις δυσκολίες, με τα λάθη και τις παλινοδίες, μην το ξεχνάμε και να μην χαϊδεύουμε και τα αυτιά μας πάντα, αλλά αν θέλετε με την πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνει τα τελευταία χρόνια για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για τη θεσμική θωράκιση, για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό είναι ακριβώς το δίλημα. Και με αυτήν την έννοια νομίζω ότι είναι ένα δίλημα στο οποίο θα κληθούν τελικά στον δρόμο προς τις εκλογές να τοποθετηθούν, να πάρουν θέση, σαφή θέση, και όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό αφορά βεβαίως και τις δυνάμεις εγχώριας σοσιαλδημοκρατίας, οι οποίες σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, που βλέπουμε σημαντικά τμήματα της κεντροαριστεράς σοσιαλδημοκρατίας να αποκολλώνται, αν θέλετε, να προσπαθούν να ριζοσπαστικοποιηθούν και να αποκτήσουν ένα πιο αριστερό στίγμα, γιατί κατανόησαν ότι η ταύτισή τους με την νεοφιλελεύθερη δεξιά τους οδηγεί προς το χείλος καταστροφής, προς την εξαφάνιση. Βλέπουμε ότι η εγχώρια σοσιαλδημοκρατία ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική πορεία και προς το παρόν η ηγεσία της τουλάχιστον δείχνει να αποτελεί ουρά της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Εμείς με το πρόγραμμά μας θα επιμείνουμε και θα απευθυνθούμε βεβαίως κυρίως και πρώτα απ' όλα στον ελληνικό λαό, στην κοινωνική πλειοψηφία, η οποία είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό το οποίο έχει να περιμένει για να μπορέσουν να προχωρήσουν πολιτικές οι οποίες θα στηρίξουν τον κόσμο της εργασίας, θα στηρίξουν την κοινωνική πλειοψηφία, δεν μπορεί να είναι άλλο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε η προσπάθεια αυτή η οποία ξεκίνησε όλο το προηγούμενο διάστημα για να βγει η χώρα από τα μνημόνια και την Επιτροπία, να συνοδευτεί και το επόμενο διάστημα με μια αντίστοιχης δυναμικής και μεγαλύτερης, θα έλεγα, δυναμικής, γιατί τώρα ενδεχομένως τα πράγματα που είναι περισσότερο στα χέρια μας είναι ακόμα πιο δύσκολα. Προσπάθεια έτσι ώστε οι κόποι και οι θυσίες του ελληνικού λαού να μην πάνε χαμένες, να μην επιστρέψουμε στα παλιά, αλλά να χτίσουμε την Ελλάδα των επόμενων χρόνων με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και θεσμικής βιωσιμότητας. Αυτός νομίζω είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος που έχουμε μπροστά μας. Με αυτόν, με την αυτοπεποίθηση, αλλά χωρίς αλαζονία, θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα και στον δρόμο προς τις εκλογές και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.